στιγμή για όλους μας ήρθατε στο Μορφοχώρι. Πράγματι υπάρχει ένα κρούσμα. Δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι το Μορφοχώρι. Το Μορφοχώρι έχει σχέσεις με τη Νέα Σμύρνη. Υπάρχουν γονείς και παιδιά τα οποία ζουν τα παιδιά και στη Νέα Σμύρνη και στο Μορφοχώρι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε παιδιά και στη Νέα Σμύρνη και στο Μορφοχώρι. Έγιναν κάποιες επισκέψεις τις ημέρες των εορτών στην οικογένειά του, όχι, δεν έστω στην καραντίνα να γυρίζει, έγινε στην οικογένειά του, πήγε στα παιδιά του εκεί. Πραγματικά αυτό το δείγμα βγήκε θετικό ενός ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο νοσοκομείο και για προληπτικούς λόγους θα γίνει η συγκεκριμένη ενέργεια να πάρουμε δείγματα και από τον οικισμό, γιατί υπάρχουν δύο οικισμοί εδώ, είναι από τη μια μεριά του χωριού και από την άλλη τη μεριά του χωριού, θα γίνουν δειγματοληπτική έλεγχη και ιδιαίτερα από την οικογένεια του συγκεκριμένου ανθρώπου και θα πάρουμε και μερικά δείγματα από τους δημότες του Ομορφοχωρίου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφυγε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα από εδώ και πήγε εκεί. Ο 50χρονος εννοείται. Αυτός που είναι στο νοσοκομείο σήμερα. Αυτό δεν είναι σίγουρο τώρα, αν έφυγε από εδώ, αν ήταν εκεί. Εντάξει, υπάρχει μια αμφιβολία, γιατί αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια αντάλλασε επισκέψεις και λόγω των εορτών και τα λοιπά, χωρίς όμως, τονίζω ξανά, να σπαστεί η καραντίνα και να κάνει στα σπίτια τους. Οι άνθρωποι πήγαν όπως πάνε για όλοι οι άνθρωποι στις γιορτές. Τώρα, αν η υπόλοιπη οικογένειά του είναι ή δεν είναι μολυσμένη, αυτό θα το ξέρουμε αύριο για να μην δημιουργούμε θέματα.